Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ιωάννα Σιντζηλίδα. Είμαι φοιτητρία στο τμήμα Επιστήμη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και μαζί με τον Εμμανουήλ Γαβριλάκη, την Εκατερίνη Μουστάκα και την Αθανασία Ζουλαδάνη, θα σα παρουσιάσουμε τη διπλωματική μα εργασία με τίτλο Τα ωφέλη τη μεθόδου Πιλάτε στην απόδοση αθλητών επαγγελματικού και αεραστεχνικού επίπεδου. Ο σκοπό τη παρούσα δημοσκοπική μελέτη είναι να καταγραφεί η επίδραση που μπορεί να έχει η προπόνηση με τη μέθοδο Πιλάτε σε αθλητές διαφόρων αθλημάτων, στην απόδοση, στις παραμέτρους της φυσικής τους κατάστασης, αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών τραυματισμών. Πραγματοποιήθηκε έρευνα και συλλογή των δεδομένων της βιβλιογραφίας από τις βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, ResearchGate, καθώς και από τις μηχανές αναζήτησης Google και Yahoo. Αρχικά, παραθέτοντας κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τη μέθοδο του Πιλάτες, αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα εγκύμνασης που συνδυάζει ασκήσεις με στόχο την ενδυνάμωση και την αρμονική ανάπτυξη του νου και σώματος. Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Τζόζεφ Χουμπέρτος Πιλάτες, από τον οποίο πήρε και την ονομασία. Απαιτεί σταθερότητα στον πυρήνα του σώματος καθώς και τη σπονδυλική στήλη. Συνδυάζει τη δύναμη με τον έλεγχο και την ευελιξία των μειών. Προωθεί την άρτια στάση σώματος και την αποτελεσματική διαχείριση της αναπνοής. Η μέθοδος του Πιλάτες διέπεται από 6 βασικές αρχές. Το powerhouse ή αλλιώς κέντρο, την αναπνοή, την συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ακρίβεια των κινήσεων, καθώς και τη ροή μεταξύ αυτών. Σύμφωνα με την Sports and Fitness Industry Association, από το 2005 μέχρι και σήμερα, παρατηρήθηκαν 11 εκατομμύρια άνθρωποι που ασχολούνται με το Πιλάτες συστηματικά, ενώ μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν 14.000 εκπαιδευτές. Από την ίδια πηγή, μέσα σε ένα χρόνο, από το 2019 μέχρι το 2020, υπήρξε σημαντική αύξηση 7,2% στους συμμετέχοντες. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι αθλητές έχουν μετατρέψει τη μέθοδο του Πιλάτες σε βασικό συστατικό της προπόνησής τους. Οι αθλητές αυτοί εμφανίζουν κυρίως δύναμη στις μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες, ενώ οι μικρότεροι ή εντοβάθμιες σταθεροποιητές μύες εμφανίζουν συχνά αδυναμίες. Το Πιλάτες στοχεύει στην επανεκπαίδευση του νου και του σώματος, την αποτελεσματικότερη χρήση των μειών αυτών και την εξοικονόμηση ενέργειας στο εκάστοτε άθλημα, προλαμβάνοντας έτσι και τραυματισμούς. Προχωρώντας την ανασκόπηση των δεδομένων της έρευνάς μας, σε δείγμα 30 ποδοσφαιριστών που ακολούθησαν πρόγραμμα παρέμβασης Πιλάτες για 5 φορές την εβδομάδα σε χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων, με 30 λεπτά μάθημα ανά συνεδρία, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ευκαμψία των οπίσθων μυριαίων σε σχέση με τις απλές στατικές διδατικές ασκήσεις. Σε ένα άλλο δείγμα, σε αθλητές σάλας που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο Πιλάτες στην προπόνησή τους για 25 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα, παρατηρήθηκε ότι στο σύνολο των 6 μηνών του προγράμματος, η απόσταση της μετρήσης δοκιμής του Sitting Reach Test μειώθηκε κατά 4,3 εκατοστά, ενώ σημειώθηκε μείωση 3,4 εκατοστά σε μόλις 2 μήνες. Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε επίσης στην ευκαμψία ολόκληρης της οπίσθιας κινητικής αλυσίδας του ποδιού. Επιπρόσθετα, πρόγραμμα παρέμβασης 22 εβδομάδων σε αθλητές του Australian Football League κατέδειξε αύξηση του μεγέθους του πολυσχηδούς μειός, ισορροπία μεταξύ του πολυσχηδούς μειός και του ψωίτη μειός, ο οποίος αποτελεί ένα καμπτήρα μη που υπερισχύει στις κινήσεις του αθλήματος, ενώ τέλος παρατηρήθηκε αύξηση της διαθεσιμότητας των παικτών στους αγώνες. Σε άλλη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 16 ερασιτέχνες γυναίκες ποδοσφαιριστές, παρουσιάστηκε βελτίωση στην ευκαμψία των κοριτσιών, είτε έκαναν 5 είτε 10 επαναλήψεις σε πρόγραμμα συνεδριών με Πιλάτες, ενώ σημαντική ήταν και η εκτέλεση των ασκήσεων σε όλο το εύρος της κίνησης των μειών και των αρθρώσεων. Σε άλλο δείγμα, 30 παικτών καλαθοσφαίρισης κρατικού επίπεδου, με πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 4 εβδομάδων, βρέθηκε ότι το όρθιο Πιλάτες βελτιώνει την ισορροπία και την αυτοποίθηση των παικτών. Οι παίκτες την πρώτη και την δεύτερη εβδομάδα παρακολούθησαν βασικές ασκήσεις Πιλάτες, ενώ τις επόμενες δύο οι ασκήσεις ήταν λίγο πιο προχωρημένες. Η προπόνηση με τη μέθοδο Πιλάτες βρέθηκε να οδηγεί σε ειδικές νευρικές προσαρμογές στο νοτιαίο και περνοτιαίο επίπεδο, καταστέλλοντας την διαγύρωση των αντανακλαστικών της σπονδυλικής στήλης με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ισορροπία. Επιπλέον, το Πιλάτες βελτιώνει τη συστολή των μειών του πυρήνα, σταθεροποιώντας όλο το υπόλοιπο σώμα, προλαμβάνοντας έτσι τραυματισμούς από άλματα και απότομες κινήσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ. Συνεχίζοντας την έρευνα,
σε 20 παίκτες αθλητικού συλλόγου ποδοσφαίρισης στην Αίγυπτο, με πρόγραμμα παρέμβασης συνεδριών πιλάτες 4 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες, παρατηρήθηκε ότι η επιρροή της μεθόδου στην ανάπτυξη της μυϊκής τους ικανότητας, καθώς και τα δομικά συστατικά του άγματος, ήταν σημαντική. Αρχικά βελτιώθηκε σε ποσοστό 12,58% το ύψος του κάθε του άλματος των αθλητών. Η διάρκεια πτήσης στο άλμα ήταν μεγαλύτερη σε ποσοστό 7,86%, ενώ βελτιώθηκε κατά 12,04% το επίπεδο μυϊκής ικανότητας των ποδιών των αθλητών. Επίσης, υπήρξε καλύτερη απόδοση επίθεσης στον αγώνα κατά 10,06% καθώς και στο μπλοκ κατά 20,94% σε σχέση με τις αρχικές τους μετρήσεις. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε συνδυαστικά σε αθλητές ποδοσφαίρησης και καλαθοσφαίρησης, παρακολουθώντας 2 συνεδρίες πιλάτες την εβδομάδα για 4 εβδομάδες, η ροπή έκταση του αριστερού γόνατος στο counter movement jump έδειξε αυξημένες τιμές. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σωστή προσγείωση από ένα άλμα με ελεγχόμενη κίνηση της άφησης του γόνατος και κατά συνέπεια μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού του γόνατος κατά τη διάρκεια του άλματος πτώσης. Σε πρόσφατη έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε 30 δρομείς 5 χιλιόμετρων, οι οποίοι παρακολουθούσαν συνεδρίες πιλάτες για 12 εβδομάδες, παρατηρήθηκε σημαντική αβελτίωση στην απόδοση του τρεξίματος απόστασης. Σημαντική επίσης ήταν και η μείωση του μεταβολικού κόστους ενεργοποίησης των ομιών και του κορμού, ελαττώνοντας έτσι τη μυϊκή ζήτηση κατά τη διάρκεια περιττών πιελικών κινήσεων. Σε άλλα βήματα της έρευνας, η μέγιστη εκούσια ισομετρική συστολή του έξω και έσω λοξού κοιλιακού μειός, του μέσου γλουτιαίου και του πλατή αρχιαίου αυξήθηκε, συμβάλλοντας στην διατήρηση οσφιοπυλικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια του τρεξίματος. Σε δείγμα 16 ανδρών αθλητών τένις, οι οποίοι παρακολούθησαν συνεδρίες Mat Pilates για 6 εβδομάδες, παρουσιάστηκε διαφορά στην ταχύτητα του σερβίς, καθώς και στη μυϊκή αντοχή των παικτών, σε σχέση με μετρήσεις, curl-up test των στοιχείων αυτών πριν την περίοδο παρέμβασης. Περνώντας και στον χώρο του baseball, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε έφηβους αθλητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν συνεδρίες Pilates Cadillac και Reformer για 8 εβδομάδες, παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στην αναλογία οπίσης του μυριαίου και του τετρακεφάλου μειός. Η έρευνα επίσης κατέληξε βελτίωση στην ροπή κάμψης στον κορμό, καθώς και στη δύναμη της ρήψης και του χτυπήματος της μπάλας μέσα από τη μέγιστη ροπή κάμψης του ώμου. Παρατηρήθηκε επίσης καλύτερη απόδοση και αποτροπή μελλοντικών τραυματισμών. Ταυτόχρονα, μέσα από την άσκηση με το πιλάτες, οι μύες φαίνεται να γίνονται σταδιακά πιο ελαστικοί και το κέρδος από την ευελιξία τους περιλαμβάνει βιομηχανικούς, νευρολογικούς και μοριακούς μηχανισμούς που κάνουν το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμο. Καταληκτικά, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι η μέθοδος πιλάτες δυναμώνει αποτελεσματικά τις βασικές μυϊκές ομάδες που πρωταγωνιστούν σε κάθε άθλημα, αναπτύσσει την ευελιξία τους, τον συντονισμό, καθώς και την ομαλή συνεργασία με το υπόλοιπο σώμα στις διάφορες κινήσεις τους. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η ένταξη της μεθόδου Πιλάτες στον ετήσιο προπονητικό σχεδιασμό ενός αθλητή συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών, καθώς και αύξησε τις απόδοσεις του στην προπόνηση και στους διάφορους αγώνες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.